Υπάρχουν, υπάρχει μια πολύ ωραία φράση του Μίλωρα Τπάβιτ που λέει Υπάρχουν βιβλία που είναι σαν αμπέλια ποτισμένα με νερό και βιβλία που είναι σαν αμπέλια ποτισμένα με κρασί. Είναι τα βιβλία που τρέφονται από βιβλία και είναι μια πολύ ιδιαίτερη υπόθεση αυτή. Α πούμε, έλεγα προηγουμένω για τον Πολ Όστερ και το 4-3-2-1, το οποίο εξ αυτού του λόγου με οδήγησε στο να ξαναδιαβάσω την ιστορία των δύο πόλεων του Δίκιν, στην οποία αναφέρεται ένα εκ των ηρών με πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Και αυτό είναι κάτι, είναι το ένα βιβλίο που σου οδηγεί στο άλλο, που πολύ συχνά είναι τυχαίο και έχει να κάνει και με το σε ποιον συγγραφέα θα πέσει και την προσοχή με την οποία θα διαβάσει μία αναφορά σε ένα άλλο βιβλίο. Και όλο αυτό είναι ένα δρόμο ο οποίο δεν ξέρει που θα σε βγάλει. Είναι μία περιήγηση η οποία έχει ως κίνητρο αναγνώσματα που σε οδηγούν σε άλλα αναγνώσματα. The Book Lovers, η Μονίκο Μπακουνάκη και είναι το podcast της LIFO για του αναγνώστε και την εμπειρία τη ανάγνωση. Στο σημερινό επεισόδιο είναι καλεσμένο ο Νίκο Τσούχλο, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οδείου Αθηνών και αναπληρωτή καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Αν σα αρέσουν τα podcast της σειρά The Book Lovers, μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της LIFO. Αγαπητέ Νίκο Τσούχλο, σε καλωσορίζω εδώ στο στούντιο της Lifeo για να σε ανακαλύψουμε ως αναγνώστη και να συζητήσουμε για τις σχέσεις σου με τα βιβλία. Αλλά πριν από αυτό, θα ήθελα να μας, ακριβώ λόγω της θέσης σου ως Προέδρου, του, της ιδιότητάς σου ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οδείου Αθηνών, θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για αυτό το Οδείο, αυτό το παλαιότατο, παλαιότατο θεσμό και οργανισμό, που τα τελευταία χρόνια με το κτίριό του στο κέντρο της Αθήνας στη Ριγίλης έχει μπει στη ζωή της πόλης και έχει αποκτήσει ορατότητα. Στη ζωή της πόλης αγαπητέ Νίκο το δύο Αθηνών θα όφελε να είναι πολύ ενεργό εδώ και πολλές δεκαετίες διότι αντιπροσωπεύει μια τεράστια προσπάθεια της αθηναϊκής κοινωνίας και του ελληνικού κράτους υπέρ των τεχνών. Μια προσπάθεια η οποία για διάφορους λόγους που ίσως δεν είναι της παρούσης έμεινε στον αέρα στα τέλη της δεκαετίας του 70. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για την ζωή την οποία ε, κερδίζει σταδιακά το Δύο Αθηνών και χαιρόμαστε να πω κάτι με την παρούσα συζήτηση ότι μεταξύ άλλων το Δύο Αθηνών έχει αρχίσει να γίνεται και παραγωγός αναγνωσμάτων Παραδείγματο χάρη, μια φιλόδοξη ιστορία τη μουσική στη νεότερη Ελλάδα. Παραδείγματο χάρη, διάφορα βιβλία εξειδικευμένα γύρω από τη μουσική και το θέατρο. Το Δύο Αθηνών υπηρετεί και τι τρει τέχνε τη σκηνή, έτσι, μουσική, θέατρο, χορός. Και είναι μια συλλογική προσπάθεια, η οποία πρέπει να πω ότι χωρί να είναι χωρί δυσκολίε, είναι εξαιρετικά ευχάριστη. Και έχει μπει στη ζωή τη πόλη και με το καφέ του, το οποίο βρίσκεται προ την πλευρά τη Οδού Ριγίλη, με το καταπληκτικό αμφιθέατρο που γίνονται τόσε εκδηλώσει, συνέδρια, ε, συναυλίε επίση και άλλε παραστάσει. Και γενικότερα ε, ο χώρο των εκθέσεων. Γενικά είναι ένα στοιχείο τη ζωή τη πόλη το οδείο. Κανεί δηλαδή δεν το βλέπει πλέον, νομίζω, δηλαδή σαν έναν χώρο που κάποιοι σπουδάζουν μουσική, θέατρο ή χώρο κτλ. Αλλά ε, έχει αποκτήσει και μία. είναι ένα συστατικό στοιχείο, θα λέγαμε, τη καθημερινότητα τη πόλη. Χαίρομαι πολύ, αγαπητέ Νίκο, που το ακούω από σένα αυτό. Είναι πράγματι μία, ένα εσκεμμένο στρατηγικό σχεδιασμό που βασίζεται στην εξή ιδέα ότι οι νέοι καλλιτέχνε που σπουδάζουν ένα καλλιτεχνικό αντικείμενο δεν είναι σωστό να το σπουδάζουν σε, ένα, σε μια φούσκα απομονωμένη από την κοινωνία την οποία θα κληθούν μετά να υπηρετήσουν, να διασκεδάσουν, να συνομιλήσουν μαζί της έτσι και αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο νωρί γίνεται και επίσης είναι σε ένα στρατηγικό σημείο της πόλης όπου υπάρχει μια ατμόσφαιρα είναι το Λίκιο του Αριστοτέλη, είναι το Βυζαντινό Μουσείο είναι αυτά τα μικρά πάρκα ε, γύρω γύρω που, που δίνουν ε, στην, στο, στο δύο αν θες, αυτή την το περιτριγυρίζεται από μία ατμόσφαιρα και ατμόσφαιρα φύσης και τοπίου αλλά και ιστορίας, πολιτισμού κτλ. Είναι προνομιούχα πράγματι ναι. η θέση και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη θέση προκειμένου να αναδείξουμε και τα περιεχόμενα. Περιεχόμενα τα οποία είναι πολλαπλά. Δεν είναι μόνο οι καθηγητές ή οι σπουδαστές. Είναι και ένα αρχείο 150 ετών ιστορίας και όχι μόνο ιστορία των τεχνών, ιστορίας Τη ίδια τη πόλη. Τη ίδια τη πόλη, ναι, και τη κοινωνική τη ιστορία, επίση. Βέβαια, mm -hmm. βέβαια. Βλέπει κανεί τα μαθητολόγια των πρώτων δεκαετιών, των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα, και διαπιστώνει ότι αυτό δεν ήταν μία πρωτοβουλία των οικονομικά ανώτερων τάξεων για τον εαυτό του. Πολύ απλούστατα, απλούστατα, διότι οι πλούσιοι τη εποχή εκείνη είχαν το δάχτυλο τη μουσική στο σπίτι. Ήταν μία πρωτοβουλία εκπαίδευση τη τέχνη κοινωνικών στρωμάτων ε, όχι προνομιούχων, α πούμε. Θα άξιζε λοιπόν να γίνει μια γενικότερη συζήτηση για το ΟΔΙΟ και για τη θέση του σήμερα, γιατί ε, ε, εμεί απ' έξω το βλέπουμε, μα αρέσει και τα λοιπά στι νέε του δράσει, αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και πολλά προβλήματα. Αλλά αυτό πρέπει να είναι μια άλλη συζήτηση για όλου αυτού του θεσμού που έχουν σχέση με την, ε, με την τέχνη, τι παραστατικέ τέχνε, τη μουσική κτλ τη διαβάθμισή τους το κατά πόσο είναι ενταγμένοι μέσα στα συστήματα ανώτερης, ανώτατης ή δεν ξέρω εγώ τι εκπαίδευση και τα λοιπά, που νομίζω ότι ταλαιπωρούν πάρα πολλούς ανθρώπους τα τελευταία χρόνια. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση ναι. που είναι ευτυχώ ανοιχτή σήμερα μετά από αρκετά χρόνια σιωπής και ελπίζουμε όλοι το καλύτερο. Ας ξεκινήσουμε όμως Νίκο από την αν θες, τις πρώτες σου μνήμε μνήμες που συνδέονται με βιβλία. Ποια ήταν τα πρώτα βιβλία που διάβασες. Υπάρχουν τα πρώτα βιβλία που διαβάζει κανείς, που διαβάζουν, διάβασαν άνθρωποι της δικιάς μου γενιάς, εγώ είμαι γεννημένος το 1961, που νομίζω ότι δεν διαφέρουν πολύ από το σύνηθες εποχής εκείνης. Ε, από τις πρώτες αναμνήσεις είναι ο Ιούλιος Βέρν βεβαίως, που ήταν και ένα όχημα εκμάθηση τη γαλλική γλώσσα. Η μάνα μου ήταν καθηγήτρια γαλλικών ναι. και με κυνήγαγε πολύ με την γραμματική. Ενώ ο πατέρα μου, πιο καλλιτέχνη, με κυνήγαγε με τον Ιούλιο Βέρν Και ήταν ε, μια σχέση με την ε, εκμάθηση των γαλλικών ε, πιο ευχάριστη. Αλλά υπήρχαν τα γνωστά, τα οποία υπάρχουν την εποχή εκείνη. Υπήρχε η Πινελόπη Δέλτα, α πούμε. Ο ολόκληρη η Πινελόπη Δέλτα, που ήταν ένα μεγάλο γλέντι αναγνωστικό. Βιβλία... Α, α, μ' αρέσει αυτό που λε. Γλέντι αναγνωστικό δηλαδή. βέβαια ε, ο Τρελαντώνη, ναι. α πούμε. Είναι mm -hmm. ένα βιβλίο το οποίο αφού το έχει διαβάσει κανεί από την αρχή μέχρι το τέλο, μετά διάλεγε εκείνη την σκηνή με τα, με τα πρόβατα και του βόλου που βρήκε αυτό και τέλο πάντων ήταν τα κακά των προβάτων αντί ναι. για βόλου και όλε αυτέ τι καταπληκτικέ ιστορίε. Ο Μάγκα. Oh, ναι. Ε, ε, ό, όλες αυτές οι βεβαίως τα μυστικά του Βάλτου με δέος την εποχή εκείνη ε, Το ανάγνωσμα, όλα αυτά ήταν μια πολύ ζωντανή ιστορία Επομένως Βέρν και Πινελόπη Δέλτα, περιπέτεια, επιστημονική φαντασία Και μετά επίσης ε, και ένα κατά κάποιο τρόπο ιστορικό μυθιστόριο Όπως είναι τα για παιδιά τα μυστικά του Βάλτου αλλά και οι εμπειρίε παιδιών της Αθήνα, όπω είναι ο Τρελαντώνη ο. Ε, κτλ. με τα οποία ταυτιζόσουν, με αυτού του ήρωε ταυτιζώσουν. ταυτιζώσουν Διαρκώ. Ή... Σε εκείνη την ηλικία και μάλιστα σε μια, στην οικογένειά μου α, αργήσαμε να πάρουμε τηλεόραση. Ναι. Και το θέαμα, α, το αφήγημα και το θέαμα γινόντουσαν στο κεφάλι α, του αναγνώστη κάθε φορά. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο τον διότι έκτοτε είναι μια δύναμη της φαντασίας, της οπτικοποίησης αυτού που διαβάζεις, η οποία δεν λέω ότι χάνεται, αλλά αμβλύνεται, δηλαδή χάνει αυτόν τον ενθουσιασμό και την, α, την ενέργεια που είχε τότε. Στο σπίτι σας υπήρχε οργανωμένη βιβλιοθήκη? Στο σπίτι μου υπήρχαν τρεις βιβλιοθήκες. Mm -hmm. Υπήρχε η βιβλιοθήκη της μάνας μου. Ε, η μάνα μου γαλόφωνη ε, ήταν μια βιβλιοθήκη από πολλά λίβρα, τε πώς λογοτεχνίας που ήταν της μόδας το 50-60 υπήρχε μία βιβλιοθήκη κληρονομημένη από έναν θείο με πολλά ελληνικά και ξένα βιβλία κυρίως ιστορικά και υπήρχε και η βιβλιοθήκη του πατέρα μου ο οποίος ως ζωγράφος τον απασχολούσε πάρα πολύ η αισθητική έγραφε κάθε βράδυ ένα σύγγραμμα το οποίο δεν τελείωσε ποτέ τι θέμα ήταν αυτό σύντηματα αισθητική της ζωγραφικής Γαλλικά το έγραφε. Ναι. Και αυτοί ήταν τρει κόσμοι για μένα λίγο διαφορετικοί, και νομίζω ότι ήμουν τυχερό γιατί πήρε λίγο και από τα, και από τα τρία ναι. ήδη. Η ιστορία, α πούμε, είναι ένα μεγάλο χόμπι. Ναι. Και... Χόμπι ω αναγνώστη, φαντάζομαι, ή κάνει και έρευνα ιστοριοποιητική. Όχι, δε... ναι. Ναι. δεν κάνω ιστορική έρευνα. Καμιά φορά χρειάζεται ναι. να πατήσω λίγο στου δρόμου αυτού, αλλά συνήθω είναι χόμπι. Ναι. Είναι χόμπι, δηλαδή είναι ε, η κανει και ερευνα ιστορια οχι δεν κανω ιστορικη ερευνα καμια φορα χρειαζεται να πατησω λιγο στου δρομου αυτου αλλα συνηθω ειναι χομπι ειναι χομπι δηλαδη ειναι η ιστορια ω. Ως ως παραμύθι, ως αφήγημα, ναι. ε, ως, αφ, αφήγημα ως αφήγηση ναι, ως ναι, αφήγηση ναι, ναι. πραγμάτων του παρελθόντος σου Νίκο σήμερα μοιράζει την επαγγελματική σου ζωή ανάμεσα στην Αθήνα και στην Κέρκυρα έτσι, ναι, στο ναι. Οδείο Αθηνών και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ε, 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 αυτή η μετακίνηση μπορεί να μα την περιγράψει, αν ήταν και μια μετακίνηση με βιβλία. Δηλαδή, Αθήνα, Οδείο, Κέρκυρα, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Μπορεί να φανταστεί κάποιε. Ε, ένα τέλο πάντων. Ε, ένα χάρτη βιβλίων που να εκφράζει αυτή τη μετακίνησή σου. Στην Κέρκυρα πα με αεροπλάνο, Στην να υποθέσω. Στην Κέρκυρα πάω, πάω με αεροπλάνο και ήθελα να πω ότι καταρχήν τα αεροπορικά ταξίδια είναι μια προνομιακή Περίοδο ανάγνωση, ναι. υπό την ότι δεν σε ενοχλεί κανεί. Ναι. Και όσο μεγαλύτερο το, το ταξίδι στην Κέρκυρα είναι 40 λεπτά. Ναι. Ε, όσο μεγαλύτερο είναι το ταξίδι, τόσο πιο χοντρά γίνονται τα βιβλία και τόσο πιο σε βάθος πηγαίνει η διαδικασία της ανάγνωσης. Στην Κέρκυρα, τα αναγνώσματα είναι συνήθως σχετικά με τα μαθήματα με τα και σου. την προετοιμασία τους. Ναι, διδάσκεις ε, το, και ακριβώς. Το αντικείμενό μου είναι η, η θεωρία της μουσικής ερμηνείας. Είναι ένα θεωρητικό αντικείμενο με πρακτικές ε, προεκτάσεις. Άρα έχω την χαρά κάποια στιγμή να κάνω coaching σε κάποια σύνολα μουσικής δωματίου για παράδειγμα και από την άλλη μεριά το αντικείμενό μου έχει και μία ιστορική διάσταση και μία περισσότερο φιλοσοφική ναι. θεωρητική διάσταση. Ναι. Ναι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, επομένω, διαβάζεις βιβλία για τη δουλειά που λέμε θα λέγαμε. Βιβλία Έτσι. για τη δουλειά ναι. είναι συνήθως το ανάγνωσμα της Κέρκυρας με εξαίρεση όταν υπάρχει καθυστέρηση της πτήσης Οπότε, ο, το, οι αναγνώσει της πτήση επεκτείνονται και στο lounge ή στην, στην αίθουσα αναμονή. Μάλιστα. Ιούλιο ε, Βέρν, λοιπόν, Πινελόπι Δέλτα, όταν μεγαλώνεις, όταν περνάς, ας πούμε, στην εφηβεία ε, ή στην μετεφηβεία, τι διαβάζεις? Και πάλι δεν θα πρωτοτυπήσω, ε, τα εφηβικά αναγνώσματα θυμάμαι τον Ντοστογεύσκη, θυμάμαι, θυμάμαι τον Καμιού, την Πανούκλα Ιδίω, θυμάμαι τα μεγάλα μυθιστορήματα του Σάρτρ, θυμάμαι όλα αυτά τα αναγνώσματα, τα οποία κάπως ε, ερεθίζουν τη φαντασία, την ούτως ή άλλως, σε γρήγορη φαντασία ε, της εφηβικής ε, ηλικίας. Και νομίζω ότι εκεί έβαλα κάποιες βάσεις, ε, οι οποίες αργότερα έτσι αξιοποιήθηκαν... Ναι. Κατά περιόδους με διάφορους τρόπους Ας αυτό το αργότερα Σε ποια περίοδο μπορούμε να πούμε Της λογοτεχνίας και της τέχνης γενικότερα ε, Αναγνωρίζεις περισσότερο τον εαυτό σου Σε εκφράζει περισσότερο δηλαδή Δεν είμαι συνεπής Ναι ε, Είμαι ακατάστατος αναγνώστης Η καλύτερη στιγμή Της διαδικασίας Και της σχέσης με το βιβλίο είναι το βιβλίοπωλείο. Mm. Mm -hmm. Ας πούμε η, η ηλεκτρονική παραγγελία Βιβλίων αφορά συνήθω τα επαγγελματικά αναγνώσματα. Ναι. Ε, χρειάζεσαι κάτι για την έρευνά σου, θα το βρει στο διαδίκτυο, τελείω η ιστορία. Και το, το, πανηγύρι είναι το βιβλιοπωλείο όπου μπαίνοντα δεν ξέρει πού θα σε βγάλει. Επομένω, αφήνεσαι δηλαδή σε αυτό το άγνωστο και στο απρόπτη, σε μια απρόπτη συνάντηση, α πούμε. Βέβαια. Έχει Ά... κάποιο παράδειγμα να μα πει, έτσι, μια, 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 που πέφτει πάνω σε ένα βιβλίο που δεν ξέρει τι είναι και τα λοιπά και το παίρνει και. Είναι αποκαλυπτικό αυτό, αποκαλύπτεται. Πρόσφατα... Αποκαλύπτεται ενδιαφέρον. Πρόσφατα τράβηξε την προσοχή μου, νομίζω, στο λεξικό πωλείο. Ναι. Ε, ένα αγ αγγλόφωνο. Το βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλείο που είναι στο Παγκράτη. Δηλαδή προσκόπων. Ένα mm -hmm. ε, καταπληκτικό μέρο. Ναι. Πάρα πολύ επικίνδυνο μέρο για, <laughs> για βιβλιόφιλου. Ε, ένα τόμο που τράβηξε την προσοχή μου λόγω του, ε, λόγω του χρώματος του εξοφύλου ναι. και λόγω του μεγέθου κατά περιόδους ε, έχω μία τάση ν, να προτιμώ είτε τα πολυσέλιδα βιβλία, τους ναι. μεγάλους τόμους έτσι, ναι. το, το παβέ που λένε στα γαλλικά ναι. είτε αναλόγως πολύ, τα πολύ στενά. Και ξέρω ότι με τράβηξε το χρώμα του εξοφύλου και το μέγεθος. Τι χρώμα ήταν? Ένα είδος μοβ μπορντό Ναι. Ήταν του Πολ το 4 3 μαλιστα Το οποίο... Ε, ήταν μια από τις πολύ μεγάλες ανακαλύψεις. Η σχέση μου με την σύγχρονη αμερικανική λογοτεχνία δεν είναι σπουδαία. Αλλά αυτό ήταν μια πολύ ωραία ανακάλυψη μεταξύ άλλων... Είναι πάνω από χίλιες σελίδες αυτό το βιβλίο. Είναι τεράστιο, είναι τεράστιο, <laughs> τεράστιο. <laughs> Αλλά είναι κάτι, το, 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 το πολυσέλιδο βιβλίο σου δίνει μια ασφάλεια ότι θα αργήσει να τελειώσει. <laughs> Λυπάμαι πάρα πολύ, είναι λίγο στοιχειώδελα αυτά που λέω. Και... <laughs> ναι, αλλά ακόμη και αν το βιβλίο δεν σου αρέσει, το λες ναι. αυτό? Ε, αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι γενικά έχω μία αποστροφή στο να μην τελειώνω τα βιβλία. Ναι. Μου συμβαίνει. Ναι. Και προφανώ είναι πιο εύκολο να παρατήσει ένα βιβλίο ε, στη μέση όταν οι σελίδε τη αμαρτία <χει> είναι λίγε παρά όταν βρίσκεσαι στη σελίδα 12 ενό τόμου χιλίων σελίδων. Έτσι. Δηλαδή αισθάνεσαι ενοχέ ε, αν δεν τελειώσει ένα βιβλίο, ακόμη και αν δεν σου αρέσει. Δηλαδή. Ε, είναι ένα καταναγκασμό. Μπαίνει, μπαίνει, μια διαδικασία καταναγκασμού κάποια mm -hmm. στιγμή. Α, διασκεδαστική. Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι μπαίνει. Η σχέση με το βιβλίο, τουλάχιστον στη δική μου την περίπτωση, δεν είναι πάντοτε πάρα πολύ ορθολογική. Ναι. Α, έχω περάσει περιόδου βουλημικέ όσον αφορά το βιβλίο. Ναι, δηλαδή. Δηλαδή η ανάγκη τη κατανάλωση ε, ενός ατελείου του όγκου από σελίδες όταν λέω βουλημικά, βουλημική ανάγνωση είναι μια ανάγνωση από την οποία συνήθω δεν σου μένουν πολλά πράγματα στο τέλο. Mm. Και υπάρχει η ανάγνωση degustation, ναι, <laughs> γευσυγνωστική, <για> <laughs> η οποία είναι κάτι που προτιμώ ναι. και είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να καλλιεργήσω στον εαυτό μου. Ε, για, υπάρχει κάποιο, να μας πεις κάποιο βιβλίο που ανήκει σε αυτή την την degustation όπωςας λες ανάγνωση. <laughs> Η γνωστική Ναι, παράδειγμα παραδείγματος Προσφάτα γνώρισα την Claire Keegan. Mm -hmm. ε, και τα δύο της βιβλία, και το Foster, και το uh, Little Things. Claire Keegan, Ιρλανδής συγγραφέας. Ναι, ναι. Ε, είναι είναι εκεί γύρω στι 100 σελίδες ναι. 100 σελίδες με μεγάλα γράμματα και μεγάλα μεσοδιαστήματα ε, πρόκειται για απίστευτα απίστευτες γλωσσικές απολαύσεις. Ναι. Η, η, η ακρίβεια της έκφρασης η ομορφιά της έκφρασης η διεισδυτικότητα των παρατηρήσεων ε, είναι κάτι το οποίο ε, δεν ανήκει στη βουλημική ανάγνωση διότι ναι. είναι, είναι κάτι το οποίο ε, θέλει χρόνο, θέλει ε, κάθε σελίδα θέλει να την βάζει στην άκρη και να τη σκέφτεσαι, να την γυρίζει στο στόμα σου λίγο, να την γεύρεσαι. Yeah. Όλα αυτά. <laughs> ε, δεν έχουμε ξαναγύρει, έχει ξαναγίνει εδώ συζήτηση στο podcast αυτό που με τέτοιου όρου ε, ανάγνωση <laughs> του βιβλίου, δηλαδή να το γυρίσεις στο στόμα σου και όλα αυτά τα πράγματα που κάνει, α πούμε, το κρασί μετά. Mm. Επομένω, αυτή η απάντησή σου για την ανάγνωση των που μου αρέσει πάρα πολύ μου δημιουργεί μια ερώτηση ε, ε, αλλά ε, δηλαδή ε, υπάρχουν ας πούμε αναγνώσεις βιβλία που σε συνδέουν με, με φαγητά υπάρχουν αναγνώσεις βιβλίων που με συνδέουν με άλλα βιβλία Αχα. Ε, ε, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον υπάρχουν, υπάρχει μια πολύ ωραία φράση του Μίλο Πάβιτς που λέει υπάρχουν βιβλία που είναι σαν αμπέλια ποτισμένα με νερό και βιβλία που είναι σαν αμπέλια ποτισμένα με κρασί είναι τα βιβλία που τρέφονται από βιβλία και είναι μια πολύ ιδιαίτερη υπόθεση αυτή. Ας πούμε, έλεγα προηγουμένως για τον Πολ Όστερ και το 4321, το οποίο εξ αυτού του λόγου με οδήγησε στο να ξαναδιαβάσω την ιστορία των δύο πόλεων, του Ντίκεν. Στην οποία αναφέρεται ένα εκ των ηρών ναι. με πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Και αυτό είναι κάτι, είναι το ένα βιβλίο που σου οδηγεί στο άλλο, που πολύ συχνά είναι τυχαίο. Ναι. Και έχει να κάνει και με το σε ποιον συγγραφέα θα πέσει και την προσοχή με την οποία θα διαβάσει μία αναφορά σε ένα άλλο βιβλίο. Και όλο αυτό είναι ένα δρόμο ο οποίο δεν ξέρει που θα σε βγάλει. Είναι μία περιήγηση η οποία έχει ω κίνητρο αναγνώσματα που σε οδηγούν σε άλλα αναγνώσματα. Ε, και αυτά είναι τα βιβλία που μοιάζουν με αμπέλια και είναι ποτισμένα με κρασί. Τι mm -hmm. ωραίο. Είναι, είναι, το, το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο σαν μια uh, εκφρασή και είναι κάτι το οποίο έχω μάθει να, να έχει γίνει μια συνήθεια σκέψη σε μένα ε, να αναγνωρίζω ένα βιβλίο όταν είναι πρωτογενός συντεθειμένο και ένα βιβλίο το οποίο προέρχεται από προηγούμενες αναγνώσεις αν και εδώ που τα λέμε παρθενογέννηση στην συγγραφή νομίζω δεν υπάρχει δεν υπάρχει βέβαια φυσικά ε, Άρα, είναι και αυτό μια, ένας τρόπος ε, να αντιμετωπίζει κανείς Ερασιτεχνικά την όλη ιστορία. Επομένω την ερώτηση από όπου ξεκινάει αυτή η μικρή συζήτηση, σε ποια εποχή αναγνωρίζεσαι ή αισθάνεσαι περισσότερο ευτυχή, Δεν υπάρχει γιατί μια εποχή σε πηγαίνει σε μια άλλη. Έτσι από την απάντησή σου, είναι, καταλαβαίνω. Είναι ακριβώς έτσι. Mm -hmm. Και είναι κατά περιόδους Ναι. Ότι θυμάμαι στο lockdown, που ναι. ήταν μια περίοδος εγκλεισμού, είχα πάρει την εξή απόφαση. Συνήθω δεν παίρνω αποφάσει ναι. ως αναγνώστης είναι περίπου ό,τι τύχει. Αλλά εκεί είχα πάρει την απόφαση ακριβώ λόγω του εγκλισμού. Επειδή είχα διαβάσει κάπου για αυτά τα τρία βιβλία, τα οποία είναι για τρει μεγάλε πόλει, που είναι το Berlin Alexanderplatz Platz του Ντέμπλιν για το Βερολίνο, που είναι το του Ντοσπάσο το Manhattan Transfer για τη Νέα Υόρκη. Τη Νέα Υόρκη. Και ήταν βεβαίω του Οδυσσέα του Τζόι για το Δουβλίνο, το Δουβλίνο. Και είχα πει. Μια και είμαι κλεισμένο μέσα στο σπίτι, α ασχοληθώ με τι τις πόλει. Πόλει, ναι. Ε, αμ... Αλλά αυτό δεν είναι. Και περίπου τη ίδια εποχή, δηλαδή περίπου των αρχών του 20ου αιώνα, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εποχή. Ναι. Αλλά αυτό αλλάζει. Αυτό αλλάζει. Ε, τυχαίε στις α, συναντήσεις που κάνει κανείς σε ένα βιβλιοπωλείο. Ιδίω mm. Ιδίως όταν ταξιδεύει. Mm. Όταν ταξιδεύει, μπαίνει στα βιβλιοπολία. Ε, πολύ. Ε, όταν ταξιδεύω, συνήθω φεύγω με ένα βιβλίο ασφαλείας. Στη βαλίτσα σου. Στη βαλίτσα. Μήπω και. Και τα υπόλοιπα προσπαθώ να τα βρίσκω επιτόπου. Ναι. Γιατί είναι διαφορετικά τα κριτήρια, διαφορετικό ο τρόπο κατανομή των βιβλίων σε ένα βιβλιοπολίο που δεν γνωρίζει. Ναι. Και είναι μία εξαιρέμανση. Έχει αγαπημένα σου βιβλιοπολία στο, στον κόσμο, μπορεί. Ε, ε, μίλησα προηγουμένω για το λεξικοπολίο που είναι και κοντά στο Δύο Αθηνών. Ναι. Και άρα είναι μία διέξοδο όταν κανεί είναι εκνευρισμένο <χει> για διάφορου λόγου ναι. να πάει να ξεδώσει. Έχει και ωραίε γάτε εκεί το έχει... βιβλιοπωλείο. Εξαιρετικέ γάτε. Ναι. Υπάρχει ένα βιβλιοπωλείο το οποίο στο Παρίσι είναι έξω από την Κομεντή Φρανσέζ. Δεν είναι κάποιο γνωστό βιβλιοπωλείο, δεν είναι ναι. κάποιο από τα μεγάλα τα. Ναι. ναι. Αλλά το οποίο κατά κάποιον τρόπο έχει μία περίεργη επιλογή από βιβλία που είναι ανάμεσα στην αφήγηση και στη θεωρία είναι, είναι, είναι ένας χώρος στον οποίο προσπαθώ να πηγαίνω στην Κέρκυρα υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλιοπωλείο φέτος δεν έχω πάει δυστυχώς ναι. ε, που λέγεται Plus mm -hmm. και όπου μπορείς να πιεις και το τσάι σου και να καθίσεις και να περάσεις το απόγευμα ε, διαβάζοντας και περιμένοντας είναι πολύ ωραίος χώρος ε, ελπίζω δεν έχω πάει φέτος ε, ελπίζω να είναι καλά οι άνθρωποι και να συνεχίζει να mm -hmm. επιτελεί αυτό το λειτουργήμα ναι, ναι. <laughs> της περισυλλογής ανέργων πανεπιστημιακών. <laughs> <laughs> όχι ανέργων. Ε, ναι. Ε... <laughs> τον ελεύθερο χρόνο τους φαντάζομαι. Ε, ναι, ναι, ναι. ναι. <laughs> Μέσα σε όλη σου αυτή την αναγνωστική διαδρομή υπάρχει ένας συγγραφέας τον οποίον ξεχωρίζεις και μπορείς να πούμε ότι είναι ο αγαπημένος σου. Φοβάμαι πως όχι. Mm -hmm. ε, είναι κάτι που μου σημαίνει και με τη μουσική. Ε, ο συγγραφέας που αγαπώ περισσότερο είναι εκείνο που διαβάζω εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Τώρα μπήκα σε ένα βιβλίο του Julian Barnes, που είναι σχετικά πρόσφατο, το 22, Elizabeth Finch, ναι. που είναι και αυτό γευσιγνωστικής ναι, φύσεως ναι. Ε, ανάγνωση, το οποίο είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι τέτοια σύνδεση με το συγκεκριμένο συγγραφέα, τον οποίον ξέρω την σπουδαιότητά του. Αλλά πάντοτε με ενοχλούσε λίγο ένα, ένα συναισθηματισμό, ίσω λίγο υπερβολικό, που, που είχα δει σε άλλα, σε άλλα βιβλία. Ενώ τούτο δω, ε, το βρίσκω καταπληκτικό. Υπάρχει μια ε, αντίληψη για την ιστορία ω αφήγηση. Εδώ ε, ίσως... Η Ηρωίδα είναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι καθηγήτρια. Είναι μια καθηγήτρια mm -hmm. που είναι λίγο τη σοκρατική μεθόδου του διαλόγου. Ναι, ναι. Δεν δίνει υποχρεω... υποχρεωτικέ λίστε ανάγνωση κάνει μαθήματα τα οποία λέκουν τη φιλοσοφία με την διαχείριση της καθημερινότητας και όλα αυτά τα πράγματα και ασχολείται πάρα πολύ με τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Ναι. Και βρίσκω όλη τη σύλληψη καταπληκτική ακριβώς διότι σου προτείνει όχι μόνο αυτό το οποίο λέμε συνήθως ότι η ιστορική αλήθεια είναι κάτι σχετικό διότι είναι και δεν είναι σχετικό αλλά σου προτείνει μία προσέγγιση της ιστορίας την οποία βρίσκω πάρα πολύ ελκυστική. Είναι η ιστορία σαν αφήγηση και μαζί με μια προειδοποίηση ότι υπάρχουν αφήγησει οι οποίε είναι άδωλε και υπάρχουν αφήγησει που είναι δόλιες Ναι, <laughs> <laughs> βέβαια. Καταπληκτικό αυτό. Ε, και επομένω, αγαπημένο συγγραφέα, είναι ο συγγραφέα που διαβάζει, είπε κάθε στιγμή. Έχω και οφειλέ όμω. Έχει και οφειλέ για το φιλές. Φιλές. Ε, Υπάρχουν οι οφειλέ προ συγγραφεί ή προ έργα τα οποία έχουν διαβαστεί στο παρελθόν με τρόπο ίσως βουλημικό και μη ικανοποιητικό και τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να ξαναμπούν στο τραπέζι. Ανέφερες τον Μπρούστ προηγουμένως. Ναι. Η πρώτη επαφή με τον Μπρούστ ήταν με την ευκαιρία μεγάλου ταξιδιού με λεωφορείο. Mm -hmm. Εκεί ξεκίνησε και δυστυχώς λόγω και του όγκου, ο οποίο δημιουργεί ένα άγχος. Όγκος ναι. του, 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 ναι. του... Φοβάμαι ότι η ανάγνωση αυτή ήταν βουλημική. Δηλαδή ε, το τελείωσε. Το τελείωσα, ναι. Το είχα τελειώσει τότε. Τι ταξίδι ήταν αυτό, Δηλαδή πόσε Όχι... ώρε. Ξεκίνησε. Στο, Α, ταξίδι... Αξίδι, ξεκ... ναι. <laughs> <laughs> στο ταξίδι τελείωσε <laughs> <laughs> ε, 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 ο Σφάν. Ε, ο ώρα του Σφάν. Αλλά ναι. η συνέχεια. Λοιπόν, αυτό είναι μια οφειλή. Αλλά για να την ξεκινήσει να μπει κανεί σε, σε αυτή τη διαδρομή, ε, πρέπει να το έχει προγραμματίσει, πρέπει να έχει δημιουργήσει τι συνθήκε γύρω-γύρω. Ε, Επομένω, χρωστά κάτι στον Προύστ. Που... Ε, χρωστά οπωσδήποτε. Δηλαδή. Να δούμε πότε θα το, ναι. θα το εκπληρώσεις τέλο πάντων αυτό. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό, ένα πρόβλημα του χρόνου που περνάει. Ναι, έτσι. Ναι. Είναι η αίσθηση όταν είσαι 25. Ε, ότι ε, έχεις μπροστά σου απέραντο χρόνο. Πώς χρόνου. διαβάσεις τα πάντα. Ναι. Υπάρχει αυτή η βεβαιότητα ότι αυτό γίνεται. Ε, και αργότερα βλέπεις ότι χρειάζεται κάποια σκέψη και κάποια Οικονομία, κάποια τάξη σε αυτό ναι, το χάο. Ναι. Ε, και αγαπημένο σου ήρωα. Με του ήρωε συμβαίνει ό,τι και με του συγγραφεί. Α ναι. πούμε η κυρία Ελίζαπεθ Μπεθ Είναι η ηρωίδα είναι Πολύ σου. αγαπητή ναι. ε, κυρία αυτέ τι μέρε. Δυστυχώ τελειώνει το μυθιστόρημα. Ναι. <laughs> ε, δεν ξέρω. <laughs> το διαβάζει ελληνικά. Το, το διαβάζω αγγλικά. Ναι, ναι. Mm -hmm. το, το βρήκα σε ένα ταξίδι. Ναι. Γιατί έχω κυκλοφορήσει και αυτό βέβαια στα ελληνικά. Ναι, ναι. ναι, ναι. ναι. Mm -hmm. Έχω μεγάλη εκτίμηση στη δουλειά του μεταφραστή, αλλά όταν μου το επιτρέπουν οι δυνάμεις μου, προτιμώ το πρωτότυπο. Και τι γλώσσε διαβάζει, Κυρίω γαλλικά-αγγλικά. Τα γερμανικά μου είναι καλά για τι ανάγκε τη της μουσική. Έχει σπουδάσει, νομίζω. Δεν... Έχω σπουδάσει στη Γαλλία και στη Γερμανία. Ναι. Αλλά τα γερμανικά μου είναι προφορικά, κυρίω γερμανικά. Mm -hmm. είναι, είναι μια γλώσσα μαθημένη με το αυτή και ε, έχω καταφέρει να ξεπεράσω την, το φράγμα της τεχνικής γλώσσας στα μουσικολογικά αλλά αισθάνομαι ότι όσον αφορά τα λογοτεχνικά γερμανικά είναι πάρα πολύ ωραία γλώσσα ναι. είμαι πίσω ναι. τα γαλλικά μου επειδή είναι σχεδόν μητρική γλώσσα ναι. είναι, είναι ασφαλή <laughs> ε, μιας που μιλάμε για τη μουσική υπάρχουν βιβλία σε συνδέουν με τη μουσική από τα πιο Ή η μουσική που σε πηγαίνει σε βιβλία. Ναι. Από τα ωραιότερα κείμενα για τη μουσική, νομίζω ότι είναι τα κείμενα του Κρούστ. Mm -hmm. Τα οποία αντιμετωπίζουν τη μουσική ακριβώς όπως αντιμετωπίζουν και τη γεύση, <laughs> που λέγαμε προηγουμένως. Αυτά είναι κεφάλαια, η μελωδία του Βεντέου και όλα αυτά τα πράγματα, είναι κεφάλαια τα οποία τα έχω διαβάσει πολύ και επανειλημμένως. Και... Υπάρχουν, υπάρχουν τέτοιου τύπου σελίδες ε, που δεν δημιουργούν επιθυμία για ανάγνωση αλλά για ακρόαση. Mm, ενδιαφέρον ε, αυτό. Δηλαδή υπάρχουν, θέλω να πω διαβάζοντας ένα βιβλίο μπορεί να πας ε, να ακούσεις κάποιο κομμάτι ή ε, ε, έναν, ε, ένα έργο που mm -hmm. μου έχει συμβεί ε, κυρίως όσον αφορά το μουσικό θέατρο. Mm -hmm. Το ανάποδο η Ακρόαση που σε οδηγεί σε ένα βιβλίο είναι λιγότερο. Είναι κάτι που νομίζω ότι δεν το κάνω. Ναι. Επίση, κάτι που δεν κάνω είναι δεν διαβάζω ποτέ ακούγοντα μουσική. Ναι. Διότι η μουσική τραβάει την προσοχή μου. Είναι και... πιο ισχυρή η μουσική. Είναι πιο ισχυρή. Ναι. Είναι πιο ισχυρή. ναι είναι πιο ισχυρή. Για σένα. Η, 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 για μένα, η ανάγνωση θέλει ησυχία. Εξού ναι, και το αεροπλάνο. Ναι. Παρά το βόμβο και τα. Ο βόμβο είναι κάτι το οποίο. Ναι, ναι. ναι. <laughs> Ε, επομένως το βιβλίο σε πάει στη μουσική Και όχι το αντίστροφο Νομίζω ναι ε, Και όταν λέμε σε πάει στη μουσική Δηλαδή διαβάζεις ένα βιβλίο Μας είπες διαβάζεις Προύστ Και θέλεις να ακούσεις τι Να ακούσεις ας πούμε συνθέτες της εποχής του Προύστ Το μεγάλο στίχημα για τον Προύστ ήταν ποιο είναι ο συνθέτης Ο Γάλλος συνθέτης της εποχής εκείνης Ο οποίος είναι το πρότυπο του πορτρέτου που uh, ναι. ζωγραφίζει ο, ο Προύστ όσον αφορά τη μουσική. Ναι. Είναι ο Ρενάλντο Χάν. Με είναι... τον οποίο είχε νομίζω και σχέση, ερωτική δεν είναι. Ναι βέβαια. Mm -hmm. βέβαια. Και είναι μια πολύ σοβαρή υποψιότητα και σπουδαίο συνθέτης ο Ρενάλντο ναι. Χάν. Ναι. Πάρα πολλές μελωδίες. Είναι ο Ντεμπισί, είναι ο Σανσόνς, είναι ερωτηματικά αυτά τα οποία έχει ενδιαφέρον να τα θέσει όχι ναι. για να βρει τη λύση αλλά για τη διαδρομή ναι <laughs> οπότε ακούς δηλαδή μπορεί να ακούσεις και DBC, μπορείς να ακούσεις και Σανσάς μπορείς να ακούσεις και Σεζαρ Φρανκ. Σεζαρ βέβαια αυτές είναι αναγνώσεις που πάνε, πάνε προ προς, τη μουσική από το, βιβλίο. Και το Thomas Mann βεβαίως μπορεί να σε πάει σε μουσική. Και... Ο Mann, ε, με τον Thomas Mann έπαθα την εξή ιστορία. Έχοντας δει το θάνατο στη Βενετία στο σινεμά, είπα πρέπει να διαβάσω αυτό το αριστούργημα, διότι ο ενθουσιασμός μου με την πέμπτη του Μάλερ κατά τη διάρκεια τη ναι. της ταινίας αυτής ήταν τρομερός και διαπίστωσα ότι το βιβλίο δεν αφορά τη μουσική, ναι. <laughs> αλλά αφορά τι λογοτεχνία, να ένα βιβλίο που είναι αμπέλι ποτισμένο με κρασί το ναι, Μασμάν ναι. είναι σπουδαία που ιστορία. σε πήγε σε άλλα βιβλία δηλαδή βέβαια, mm -hmm. βέβαια. και από εκεί ε, ε, μετά ήρθε το Μαγικό Βουνό, ο Ντόκτορ Φάουστος να ένα βιβλίο που σε πάει στη μουσική ναι. απευθείας, απευθείας το επίκεντρο mm -hmm. που είναι πολύ σπουδαία ιστορία από τους κλασικούς μέχρι τώρα δεν, μου έχεις, δεν έχουμε αναφερθεί σε κλασικούς συγγραφείς μου είπες ότι στην εφηβεία σου διαβάζεις που ανήκει στη μεγάλη λογοτεχνία του 19ου αιώνα. Αλλά βεβαίω και ο Καμί και ο Τόμα Μάν και ο Προύστ είναι σύγχρονοι κλασσικοί. Ναι. Αλλά συνήθω όταν λέμε κλασικούς αναφερόμαστε σε αυτό το μεγάλο μυθιστόρημα του 19ου αιώνα, ε, στον Μπαλζάκ και τα λιπά, ναι. Ο Περγκοριό ήταν η πρώτη. Ναι. Ε, Μπαρμπαγκοριό. Ο όπως Μπαρμπαγκοριό βεβαίω. Είχε μεταφραστεί στα ελληνικά. <laughs> <laughs> Προφανώ ο Φλομπέρι. Η Μαντά η Μποβαρή και κυρίως η αισθηματική αγωγή. Mm -hmm. Δοκίμασα ε, και άλλους κλασικούς Κάποια στιγμή διαπίστωσα με, με, με ντροπή ότι δεν έχω διαβάσει καθόλου γκέτε. Ναι. Mm -hmm. Και δοκίμασα τον Wilhelm Meister το πρώτο και φοβάμαι ότι δεν τα πήγα πολύ καλά εκεί. Mm -hmm. Δεν ξέρω, δεν, είναι θέμα συγγένειας, εκκληκτικής mm -hmm. συγγένειας mm -hmm. θα έλεγα. ναι. Mm -hmm. Και δεν, δεν, δεν είχα μεγάλη επιτυχία. Α, Αντιθέτω, μιλούσαμε για μετάφραση. Μία μετάφραση, η οποία είναι γευσίγνωστική γλωσσικά, είναι η μετάφραση του Μάρκερ του Φάουστ. Ναι. Ωραία ελληνικά, δηλαδή ελληνικά ναι. με γεύση. Είναι πάρα πολύ ωραία μετάφραση. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και... Είναι ωραία να τη διαβάζει μεγαλόφωνα και να την ακού. Εγώ το κάνω αυτό σε πολλά τέτοιου είδου μεταφράσει, γιατί μ' αρέσει η γλώσσα να την έχω και στο αυτί μου. Βέβαια, βέβαια. Mm -hmm. Και ίσως, ίσως αυτό να είναι το ίδιο της καλής μετάφρασης, που είναι μία, πώς δεν το πει κανείς, μία διαφορετική ενορχήστρωση του ίδιου θέματος. Ε, είναι η, η, η συγκεκριμένη μετάφραση είναι η επανασύνθεση, ουσιαστικά. Mm -hmm. Όπως η επανασύνθεση είναι αρκετά, αρκετά στριφνή καμιά φορά, αλλά υπέροχη εν τέλει μετάφραση της θείας κομμωδίας από το Καζαντζάκη. Αλήθεια. Α, ναι. Το έχω διαβάσει. Ε, πάρα πολύ ωραία. Τη γλώσσα αυτή τη, τη, τη στριφνή, τη α πούμε. Τη, τη δική του. Δική του ναι. Τη δική του. Στριφνή, με ομορφιέ μέσα εκπληκτικέ. Δεν ενέφερες καθόλου ελληνική λογοτεχνία, Νίκο. Δεν είμαι καλό. Δεν είσαι καλό. Δεν ε. είμαι καλό στην ελληνική λογοτεχνία, διότι δεν είμαι συστηματικό. Mm -hmm. Αισθάνομαι πάντα τύψη. Θα όφυλα. Δηλαδή δεν έχεις διαβάσει, ας πούμε, τους, τη δεκαετία του 30, το Θεοτοκάτι, την Αργό, όλου αυτού. Στο σχολείο, ναι. Το Βενέζι, το Μυριβίλη. Στο σχολείο, Ως ναι. Σχολικά Ως σχολικά αναγνώσματα. Σχολικά αναγνώσματα, δυστυχώς. Μετά πέρασα σε πιο σύγχρονα πράγματα. Το Γιάννη, το Μιχαλόπουλου. Έχω ναι. διαβάσει αρκετά του Χωμενίδη. Mm -hmm. Μυθιστορήματα, το τελευταίο διασκέδασα πάρα πολύ με, την, α, με τη δίκη του Σουάρεφ. Ο Αλέξιο Σταμάτη ήταν συμμαθή μου στο σχολείο, άρα τον αγαπώ εκ του ναι. λόγου αυτού. <laughs> Αλλά δεν είμαι καλό στη, στην ελληνική λογοτεχνία, την ελληνική σύγχρονη λογοτεχνία. Ναι. Προσφάτω είχα μία πολύ ωραία αναγνωστική α, α, φάση με τα διηγήματα του Τσίρκα. Mm. Τον οποίο είχα ξεχάσει και ξαναβρήκα. Και τι βρήκε δηλαδή στο Τσίρκα. Ωραία ελληνικά και κυρίω τα μη πολιτικά. Μία διάθεση αφηγηματική με μία διακριτικότητα ε, στην περιγραφή της σχέσης, ε, των σχέσεων των ανθρώπων. Ναι. Ε, Ένα-δύο ερωτικά διηγήματα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Έχεις βιβλιοθεί και οργανωμένη. Ε... Όχι. Όχι. Έχω βιβλιοθεί και οργανωμένη στα επαγγελματικά, τα ναι. μουσικά. Ναι. Ε, διότι θέλω να βρίσκω γρήγορα αυτό το οποίο ψάχνω. Τα υπόλοιπα κάνω το εξή είναι μια τελετουργία των τελευταίων ετών. Τα βιβλία της χρονιάς τα βάζω στο ίδιο ράφι και η τελετουργία της 31 Δεκεμβρίου πριν από την Πρωτοχρονιά είναι να κοιτάξω το ράφι και να θυμηθώ τι έχω διαβάσει. <laughs> είναι ωραία, ωραία συμβουλή αυτή. <laughs> ε, αλλά μετά δεν πάνε στη θέση τους. Ε, υπάρχει μια βιβλιοθήκη στην οποία πάνε τα, τα πιο μνημειώδη ναι. Εκεί είναι η μετάφραση του Κασαντζάκη του Ντάντε, εκεί είναι ο Τζόις, εκεί είναι τα μεγάλα, ο Ντοστογεύσκη είναι εκεί, ο Προύστη είναι εκεί. Αλλά κατά τα λοιπά είμαι δυστυχώ πολύ ακατάστατο. Ναι. Ε, νομίζω ότι αυτό ε, συμβαίνει με του περισσότερου ανθρώπου. Δηλαδή, η τακτοποιημένη βιβλιοθήκη, Σω προποθέτει, αν έχει πολλά βιβλία, προποθέτει να έχει και έναν άνθρωπο που να σου τακτοποιεί, να συνταξινομεί. Πρέπει να έχει και ένα ταξινομητικό σύστημα, πώ τα βάζει, α πούμε, κτλ. Βεβαίω. Επίση, <laughs> προποθέτει κάποιον να ξεσκονίζει. <laughs> <και που. laughs> Ποιε είναι οι ιδανικέ συνθήκε για να διαβάζει, μα είπε ότι σου αρέσει πάρα πολύ το αεροπλάνο. Μα είπε ότι διάβασε σπρούστ σε ένα μεγάλο ταξίδι με λεωφορείο. Αλήθεια, πού ήταν, πού πήγαινε αυτό σε το λεωφορείο. Αθήνα Θεσσαλονίκη. Α, ναι. Αθήνα Θεσσαλονίκη με το κτέλ είναι πολλέ ώρε. Ναι. Και εκεί ξεκίνησε η διαδικασία ναι. και μετά υπήρξε και η επιστροφή και ενδιαμέσω ναι. κλπ. Ναι. Εντάξει, τα καφέ mm -hmm. είναι πολύ ωραίο χώρο ε, διότι σε βοηθάει. Η, η, η ανάγνωση είναι μοναχική η ιστορία. Ναι. Αλλά το να έχει κόσμο γύρω-γύρω σε μια μοναχική ιστορία, εάν δεν είναι θορυβόδη και ενοχλητικό και αν δεν έχει πολύ μουσική το καφέ, είναι πολύ ωραίο χώρο. Ε, και το σπίτι με μια ωραία λάμπα και έναν ναι. ωραίο καφέ. Ναι. Α, οι συνθήκε. Αλλά νομίζω ότι είμαι αρκετά ευέλικτο. Κάποτε ήξερα έναν άνθρωπο, ο οποίο. Βέβαια, δεν μιλούσε για την ανάγνωση, των, την ανάγνωση των βιβλίων, μιλούσε για την ανάγνωση μουσικών κειμένων. Ναι. Παρτιτούρα δηλαδή. Παρτιτούρας, ναι. Και έλεγε το εξή παραπονιόμασταν ότι με διάφορους φίλους ότι όταν έχει φασαρία δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε να διαβάσουμε τις νότες και μας έλεγε δεν είναι ότι δεν μπορείτε να διαβάσετε επειδή έχει φασαρία είναι ότι έχει φασαρία επειδή είσαστε ανίκανοι να διαβάσετε και αυτό είναι μια αρκετά δεν μπορείς να μπει μέσα στην ανάγνωση για την ανικανότητά σου και ακούς τη φασαρία και είσαι μέσα στη φασαρία, ναι για τη μουσική δεν ξέρω ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία, αλλά για το βιβλίο ναι. το, το επιβεβαιώνω ότι είναι έτσι. Όταν ένα βιβλίο σε απορροφήσει, δεν κάνει φασαρία πουθενά. να που λέμε για μουσική τώρα πάλι Αναφερθήκαμε πολύ στη μουσική Και πως αλλιώς θα γινόταν άλλωστε Αφού η δουλειά σου είναι η μουσική ε, Υπάρχει ένα μουσικό κομμάτι ε, Που να σε εκφράζει ως αναγνώστη Δύσκολη ερώτηση Διότι η, η ανάγνωση της μουσικής Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο στα διαδικασία ε, Και η μουσική είναι κάτι το οποίο είναι, πώ λέμε, στον φοδό, επιτελεστικό πράγμα, δηλαδή. Ναι, ε, ή, ναι ή... αλλά ε, είσαι ένα αναγνώστη. Ε, σε εκφράζει, α πούμε, ως αναγνώστη ο Μότσαρτ, ένα κονσέρτο του Μότσαρτ ή μια συμφωνία, ο Χάιντ, δεν ξέρω εγώ τι, ή μεταγενέστερη ή σύγχρονη. Έχει ε, ε, διευθύνει και πολύ σύγχρονου συνθέτε. Ε, από αυτή την άποψη ρωτάω. Τα κονσέρτα για πιάνο του Μότσαρτ, ναι, είναι μια εξαίρεση, ναι. Διότι η ακρόασή του είναι σαν να διαβάζει θεατρικό έργο. Αυτό είναι καταπληκτικό. Ε, ο πλούτος των χαρακτήρων, οι κινήσεις, οι εκπλήξεις, η... ο συνδυασμός του τραγικού με το κωμικό, mm -hmm. η ηρωνία και το χαμόγελο που υπάρχει μέσα σε αυτά τα έργα, ε, είναι κάτι το οποίο κανείς το βρίσκει σε καλά βιβλία, ναι. σε, καλά, σε καλά θεατρικά έργα. καλά θεατρικά Έλα, έργα. Ναι. Mm -hmm. Έχουν διαπομένω μια δραματικότητα αυτά τα κονσέρτα ναι, με βέβαια. την έννοια το... την... του, του, δράματος, το θεατρι... του θεατρικού δράματο. Ε, υπάρχει ένα. Μολονότι μα είπε ότι. Είσαι έτσι ψυχαναγκαστικός αναγνώστης, <laughs> θέλεις να τελειώνεις ένα βιβλίο που αρχίζει. Ακόμη και αν δεν σου αρέσει. Υπάρχει παρόλα αυτά κάποιος, κάποιο βιβλίο ή ένα συγγραφέα που σε εκνευρίζει, σε εξοργίζει. Ένα βιβλίο που, που, σου, που σου δίνει στα νεύρα, να το πω έτσι στην καθομιλουμένη. Δεν μου έχει τύχει. Είμαι μάλλον πυθύνιο. Είσαι επιθύνιο. Είμαι πυθύνιο. <Ρι> Υπάρχουν τίτλοι α, οι οποίοι εκπέμπουν μία αίσθηση. Του δίθεν που λέμε, ναι. του mm -hmm. οποίου απλώ αποφεύγω. Ναι. Εκεί δεν μπαίνει, Επειδή ξέρω ότι είμαι καταναγκαστικό, προτιμώ ναι. να μην το ξεκινήσω. Επομένω, ε... το δίθεν, πώ το, πώς το περιγράφεις. Γιατί γενικά σήμερα το δίθεν είναι μέσα στην καθημερινότητά μα. Δίθεν εστιατόρια, δίθεν παραστάσει. Δίθεν, δίθεν, δίθεν. Mm -hmm. Δύσκολο τώρα να το θέσει κανεί έτσι απόλυτα και θεωρητικά. Υπάρχουν τίτλοι ή υπάρχουν εξώφυλλα τα οποία είναι θέλω να πω υπάρχει, υπά, αισθάνομαι ότι υπάρχει μια ηθική σε αυτή την ιστορία που ναι. λέει το εξής Ένα συγγραφέας διεκδικεί ένα σημαντικό κομμάτι του χρόνου σου και της ζωής σου ναι. για να σου πει ορισμένα πράγματα οφείλει ως αναγνώστη να σου δείχνει κάποιο σεβασμό και να σου πει πράγματα τα οποία κάπως είναι φτιαγμένα με αποδέκτη τον αναγνώστη ε, εκείνο το οποίο με ενοχλεί σε αρκετούς συγγραφείς είναι μία αίσθηση εγωκεντρικότητας, μία αίσθηση του ότι αυτά που γράφονται γράφονται χωρίς να σου τίνουν ένα χέρι επικοινωνίας. Παραδείγματος, χάρι... κατάλαβα τι Μιλάω διότι. για ένα αριστοριγηματικό πράγμα, είναι ακραίο το παράδειγμα, αλλά το Φινέγγανς Wake του Joyce μου δημιουργεί τέτοια αντιπάθεια. Αλήθεια. Ναι. Φίλυστα. Φίλυστα. ναι. Φίλυστα. 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 ναι. Φίλυστα. ναι. Αντιπάθεια η οποία έχει να κάνει με, προφανώς με την πλήρη ανικανότητα τη δική μου να παρακολουθήσω ένα τέτοιο κείμενο ή την έλλειψη υπομονής ακόμα και η, ε, ο καταναγκασμός δεν ε, είναι αρκετός εκεί ναι. και είναι κάτι το οποίο με αποθεί. Σε αντίθεση με τον Οδυσσέα, ναι. ο οποίος με έναν καλό οδηγό όπως αυτός, αυτός του Μαραγκόπουλου παραδείγματος ναι, χάρη του Άρη του Άρη Μαραγκόπουλου είναι... Ένα ανάγνωσμα το οποίο εκεί που σε αποθεί λόγω του ερμητικού του αντιπαθητικού χαρακτήρα ναι. σου δίνει αναλαμπές τέτοιας ανθρωπιάς που λες όπ, ας κάνω λίγη υπομονή να δω ναι. τι έρχεται παρακάτω». Ναι. Ανέφερες πριν από λίγο βιβλία που συνδέονται με πόλεις και που αποφάσισες να τα διαβάσεις στη διάρκεια του εγκλισμού. Μας είπες λοιπόν το «Berlin Alexander Platz» του Ντέμπλιν, το «Manhattan Transfer» του Ντο Passos και τον Οδυσσέα του Τζόις. Yeah. Ε, υπάρχει κάποιο βιβλίο που σε συνδέει με έναν τόπο στον οποίο έχεις βρεθεί έχεις, ε, και αυτό το βιβλίο λοιπόν σε μεταφέρει αμέσως σε αυτόν τον τόπο. Ναι, yeah. ε, υπάρχει, α, α, υπάρχουν διάφορα βιβλία, απλά προσπαθώ να ε, είναι Μία σχέση με έναν τόπο επειδή το βιβλίο διαβάστηκε σε έναν τόπο. Ακριβώ. Και όχι επειδή το βιβλίο πραγματεύεται ναι, σε έναν ναι. τόπο. Ναι, ναι. Επειδή διαβάστηκε σε έναν τόπο και σου δημιουργεί αυτή την ανάμνηση του τόπου. Ναι. Ε, ο Πόλεμο και η Ειρήνη του Τολστόη είναι ένα βιβλίο το οποίο διάβασα στο τόπο καταγωγή οικογένειά μου, στο Λεωνίδιο Αρκαδία, στον κήπο. Και επειδή ήταν μια πολύ ισχυρή ε, αναγνωστική εμπειρία, συνήθω υπάρχει αυτή η, η, η Δηλαδή η αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Το πόλεμο και η ειρήνη του Τολστόη είναι ναι. για σένα το Λιονίδιο τη Αρκα... Αρκαδία. Τη δεν έχει καμία σχέση <laughs> αυτό. Καμία σχέση, ναι. Ε... <laughs> ε... Σε ποια ηλικία το έχει διαβάσει αυτό. <laughs> Α, πρέπει να ήμουν γύρω στι 25-26. λοιπόν τέτοιε διασυνδέσει, μερικέ από τι οποίε ανακαλύπτω. Δεν θα ήμουν πρόχειρο να... να πω τώρα, αλλά υποθέτω ότι όταν ένα βιβλίο πέφτει στα χέρια μου μετά από πολύ καιρό, Καμιά φορά φέρνει μαζί του το κλίμα της... Της στιγμής που το διάβασες. Της, της στιγμής που το διάβασαν, ε. mm -hmm. Και αυτό, αυτό είναι σημαντικό ε, και συμβαίνει συνήθως ε, όταν ε, τυχαίνει η ανάγνωση που γίνεται να είναι μια ανάγνωση σε βάθος. Νίκος, στη διάρκεια της συζήτησή μας ε, συνειδητοποιώ ότι οι περισσότερες συγγραφείς στους οποίους έχεις αναφερθεί είναι άντρες. Αν εξαιρέσουμε την ε, Κλέρ Κίγαν, ναι. τη σύγχρονη Ιρλανδή συγγραφέα, ε, κάποια στιγμή μας ανέφερες και την Αμάντα Μιχαλοπούλου, το ναι, Γιάντες ναι, ναι. Ε, δεν, δεν υπάρχουν ε, ε, άλλες γυναίκες στην, στην ε, αναγνωστική σου παλέτα Η παρατήρηση είναι πολύ σωστή και δεν την έχω Δεν την είχα Δεν την έχεις επεξεργαστεί Επεξεργαστεί ναι. Τώρα σκέφτομαι προχείρως το εξής Ότι ε, ο συγγραφέας για μένα δεν έχει φίλο ναι. Κατά συνέπεια προσπαθώ Προσπαθώ να, σ, να σκεφτώ. Αυτό είναι ενδιαφέρον που λες ότι ο συγγραφέα δεν έχει φίλο σε μια εποχή που. Η Πινε, Πινελόπη Δέλτα, παραδείγματο, είναι γυναίκα. Ναι. Σωστά. Αλλά δεν παίζει ρόλο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Δε, δεν ξέρω. Θα πρέπει ναι. να το σκεφτώ. Ναι. Θα πρέπει να το σκεφτώ. Ναι. <laughs> Με λοιπόν ανοιχτό αυτό το θέμα βεβαίως. του gender, του συγγραφικού gender, α πούμε. Βεβαίως. Αλλά κρατώ ότι μα ότι ο συγγραφέα δεν έχει φίλο. Δηλαδή δεν σκέφτεσαι. Ε, ναι ότι ξέρει. Επίση, δεν, δεν συνδέω συνήθω το ανάγνωσμα με την βιογραφία του συγγραφέα του mm -hmm. ε, νομίζω ότι τέλος τουλάχιστον η, η αίσθηση που έχω αποκομίσει ψάχνοντα είναι ότι δεν έχει μεγάλη σχέση ναι. η, η, ακόμα και στον προύστα ναι. η προσωπική εμπειρία η, η βιογραφική λεπτομέρεια με το έργο το έργο ε, αυτονομείται. Αυτονομείται και η βιβλιογραφική λεπτομέρεια που μπορεί να υπάρχει, είναι βασισμένη δηλαδή στη ζωή του συγγραφέα, μπορεί να μεταμορφώνεται και να αποκτά μια λογοτεχνική αυτονομία, α πούμε. Απολύτω, απολύτως Νίκο, αν κάνει ένα γεύμα ή ένα δείπνο, για... θα σου κάνω πάλι μια ερώτηση, αλλά προύστ, το... με καλεσμένου συγγραφεί, αλλά θα ήθελα να καλούσε και μουσικού που θα του συνδύαζε. Θα του έβαζε δηλαδή στο τραπέζι. Δεν ξέρω, βλέπεις τους συγγραφείς με τους μουσικούς να ταιριάζουν. Δύσκολα. Δύσκολα. <laughs> δύσκολα, δύσκολα. Θα έβαζα τον Julian Μπάντς με τον Σωστακόβιτς, ας πούμε, ναι. για τους λόγου. καταπληκτικό. Ε, ακριβώς διότι ο Μέν ένας μάλλον ο Σωστακόβιτς ήταν πολύ εσωστρεφής άνθρωπος, ο Δε Μπάνς έχει ασχοληθεί με τον Σωστακόβιτς με μεγάλη τρυφερότητα. Ναι. Άρα νομίζω ότι θα περνούσαμε καλά. Mm -hmm. Υπάρχουν συγγραφεί του οποίου θα απέφευγα να καλέσω για φαγητό. Ναι. <laughs> ε, όπως? Νομίζω ότι, ότι με το Joyce δεν θα περνούσαμε ναι. καλά, α πούμε. Ε, υπάρχουν συγγραφεί που σου δημιουργούν αισθήματα αντιπάθεια. Ή αισθήματα συμπάθεια και αντιπάθεια. Ναι. Ή αισθήματα θαυμασμού για ένα μέρο της παραγωγή του και απόσταση από μουσικού, ναι. α πούμε, ο Μπετόβεν, ο οποίο είναι μια τεράστια φυσιογνωμία, δεν νομίζω ότι θα είχα ποτέ όρεξη ναι. να κάναμε παρέα. σω και να δεν σ' άκουγε όταν θα μιλούσε. Πιθανόν και επίση μπορεί να μην είχε ούτε εκείνο όρεξη να κάνει παρέα μαζί μου, <laughs> που είναι ακόμα πιθανότερο. <laughs> Επομένω, ε, θα έκανε ένα γεύμα ή ένα δείπνο, αλλά δεν θα έχει μόνο τον Τζούλιαν Μπάν και τον Στακόβιτ, δεν πρέπει να έχει και. Ε, θα, θα, έβαζε... δύο, τρεις. θα έβαζα ε, δύο-τρει. Ήταν... έξι άτομα, δεν θα είσαι γύρω από το τραπέζι. Θα έβαζα το Μότσαρτο οπωσδήποτε. Ναι. Ε, για δική μου ευχαρίστηση ακόμα και αν δεν τέριαζε με κανέναν άλλον ναι. α, θα έβαζα οπωσδήποτε να σκεφτώ τώρα είναι δύσκολη ερώτηση θα φώναζα οπωσδήποτε το ροίδι mm. για να περάσουμε. Ναι. Δηλαδή, αρέσουν... Το ροίδι θα τον έβαζαν με τον Βολτέρο μαζί. Ναι. Ροίδι <laughs> και Βολτέρος Ναι, ναι. Κατά έναν τρόπο έχουν ένα, έναν σαρκασμό, μια αίσθηση του σαρκασμού που μου φαίνεται ε, ναι. Χαίρομαι επίσης που δεν έχω σπουδάσει φιλολογία. Ναι. Διότι πιθανώς αν είχα σπουδάσει φιλολογία δεν θα έλεγα τέτοια πράγματα. Ναι. Είναι ο πιο σοβαρός. <laughs> θα σου πιο σοβαρός ή μπορείς αν είχες σπουδάσει φιλολογία ίσως να έχει μισήσει το Βολτέρο και το Ροήδη. Είναι επίσης πιθανό. <laughs> <laughs> ε, κάπως έτσι. Μάλιστα. Κάπως έτσι. Θα ήταν ε, ε, γεύμα, δικυστασιόν ή θα ήταν έτσι ένα καθημερινό και... Α, θα ήταν γεύμα, ένα γρήγορο γεύμα με πολύ καφέ μετά και κρασί ναι. και... Θα σου πάντων με χρόνο για κουβέντα βασικά. Ναι, 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 ναι. Νίκο Τσούχλος, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Νίκο, ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, The Book Lovers με καλεσμένο τον Νίκο Τσούχλο, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οδείου Αθηνών και αναπληρωτή καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Αν σας αρέσουν τα επεισόδια της σειράς The Book Lovers, μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo.